Σε αυτό το επεισόδιο το ZIP θα πάρει μπρος. Φύγαμε. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο στο Binos Tuning. Αυτό είναι το part 4 που φτιάχνω το ZIP. Συγγνώμη που δεν έχω βγάλει τόσο καιρό ένα βιντεάκι, απλά είχα αρρωστήσει για 5 μέρες περίπου. Επίσης είχα κάνει και την παραγγελία, όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, με κάτι ανταλλακτικά και καθυστερήσαν για κάποιο λόγο, οπότε σήμερα μόλις ήρθανε θα δούμε τι έχει μέσα η παραγγελία και όπως έχω υποσχεθεί θα βάλουμε μπρος το ZIP. Τώρα του λείπει και το ψυγείο γιατί κάνω κάτι μελέτες ας πούμε για να του φτιάξω μια βάση για το βεντιλατέρ, οπότε σήμερα θα κάνουμε σέρβις το πυρούνι όπως είχα πει που θέλει. Θα τελειώσουμε το σύστημα ψήξης, πήρα και ένα καινούργιο σωλήνα. Αυτά νομίζω και σίγουρα σε αυτό το βίντεο θα το βάλουμε μπρος. Αν δεν έχετε δει το part 3, κάντε κλικ πάνω που είναι το προηγούμενο βίντεο. Οπότε νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως γιατί έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Ας δούμε όμως πρώτα τι έχει μέσα αυτή η παραγγελία που έκανα. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Έχουμε και λέμε ο σωλήνας του ψυγείου, καινούριος. Αυτός είναι διάφανος, οπότε βάζοντας το ροζ παραφλού, πήρα και ροζ παραφλού, εννοείται, καινούριο. Οπότε βάζοντας το ροζ παραφλού θα φαίνεται έτσι όμορφο, αν δεν το έχετε δει όπως ήταν πριν. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι φυσάκια αδιάβροχα για την τρόμπα νερού και για το βεντιλατέρ. Εδώ τι έχουμε, αυτό είναι συνεμπλοκ για τη βάση του κινητήρα την μπροστινή, οπότε αυτό δεν το έχω αλλάξει ποτέ, οπότε είναι ευκαιρία τώρα να το αλλάξω. Άλλο ένα φυσάκι εδώ, εδώ τι έχουμε, εδώ είναι οι τσιμούχες του πυρουνιού, ωραίες. Και εδώ, και έκανα και μια παραγγελία ράουλα για το βαριατόρ, τα οποία είναι 4,8 γραμμάρια. Αυτά που έχω τώρα είναι 5,3, οπότε μετά το στρώσιμο θα δοκιμάσω να βάλω αυτά, ώστε να στροφάρει λίγο παραπάνω βάση του κυλινδροπίστων του καινούριου. Οπότε θα τα δοκιμάσουμε και αυτά. Εδώ είναι τα πράγματα που παρήγγειλα από έξω. Αυτό είναι το ψυκτικό το παραφλού που θα βάλω και πήρα και ένα λάδι για το μπροστινό αμορτισέρ, είναι 20W, ώστε όταν βάλω τις τσιμούχες θα βάλω και καινούργια λάδια. Έχω 6 χρόνια να το κάνω σέρβις στο πυρούνι, δεν έχει δουλέψει και πολύ, αλλά έτσι να το αναφέρω. Εδώ είναι το ZIP, έχω βγάλει το ψυγείο, θα το ξαναβάλω. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το πυρούνι που είναι το πιο δύσκολο νομίζω. Μάλλον και το πιο χρονοβόρο και συνεχίζουμε. Το εσωτερικό του πυρουνιού, το μόνο πράγματα που έχει μέσα είναι ένα ελαττήριο, εδώ είναι η μπουκάλα, έχω βγάλει και τις τσιμούχες, αυτό εδώ έχει στο κάτω σημείο και μια βίδα, δεν έχει τίποτα άλλο, και το λάδι του που θα βάλω καινούριο. Οπότε τώρα πάμε να βάλω τις τσιμούχες, να τα γεμίσουμε με λάδι και πάμε να το βάλουμε πάλι πάνω στο μηχανάκι. Εύκολη δουλειά. Βάζω λίγο γρασάκι για να γλιστρήσει η τσιμούχα και να μην την τραυματίσουμε.
Έτσι. Εδώ είναι καινούργια. Πολύ μαλακιά τη βλέπω και δεν μ' αρέσει. Όπως βλέπετε, δεν είναι οι ίδιες τσιμούχες. Αυτή είναι η προηγούμενη που είχε, αυτή είναι η καινούργια. Είναι πιο λεπτή και μπαίνει πολύ εύκολα. Να, αυτή είναι πιο σκληρή. Οπότε θα πάω να βρω τις σωστές τσιμούχες. Λοιπόν, αφού έκανα μία γύρα, και λέω γύρα γιατί πήγα σε δύο αντιπροσωπείες της Piaggio, γιατί η πρώτη δεν είχε τσιμούχες. Πήγα στη δεύτερη και αγόρασα αυτές εδώ, οι οποίες είναι ίδιες με τις παλιές. Αυτή είναι που είχα πάρει από το Maxi Scoot. Είναι πιο λεπτή και πιο μικρή λίγο. Οπότε δεν μου έκανε, πήγα πήρα τις σωστές. Επέστρεψα στον γκαράζ, εντάξει, το έκανα λίγο οριακά, γιατί κλείνουν σε λίγο. Αλλά αφού βρήκα, μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις τσιμούχες και να τελειώσουμε με το μπροστινό σύστημα. Όπως είπαμε, βάζω λίγο γρασάκι και περνάω την τσιμούχα. Κοιτάζω να, στο πάνω μέρος, προς τα πάνω, να κοιτάζει το χείλος που έχει μέσα εσωτερικά, γιατί από εδώ ας πούμε δεν έχει. Το χείλος είναι από εδώ, οπότε αυτό πάει πάνω, στο πάνω μέρος, για να κρατάει τα λάδια στη θέση τους. Τσακ, μπαίνει πάρα πολύ ωραία. Βάλω και την άλλη. Το χείλος πάει πάνω, οπότε πάει έτσι. Τώρα θα βιδώσω την κάτω τρύπα μαζί με το ελαττήριο και θα βάλω το λάδι μέσα. Μετά την τσιμούχα βάζουμε αυτό μαζί με το ελαττήριο. Αυτό μπαίνει εδώ. Έτσι. Και το βάζουμε μαζί με το ελαττήριο. Γυρνάμε εδώ. Και όταν βρούμε τη βίδα, βιδώνουμε, βάζουμε τη βίδα. Και είναι έτοιμο, από εδώ. Αφού βάλουμε λάδι, πάμε και βιδώνουμε στην μπουκάλα επάνω. Θα κάνω μία στα γρήγορα και το άλλο και πάμε να τα βάλουμε πάνω. Λοιπόν, τώρα θα βάλω και το λαδάκι του. Αυτό είναι 20W έλεγε στο manual. Άσχετα που πριν, στο προηγούμενο σέρβις που είχα κάνει, είχα βάλει 10. Ήταν μάλλον πολύ ελαφρύ. Μετράω 30 ml. Είναι το 30 τώρα. Να το. Μετράω 30 ml. Φαίνεται και ότι είναι πιο παχύρευστο αυτό και το βάζω μέσα. Έτοιμο. Έτοιμο αυτό, το αφήνω στην άκρη. Με προσοχή να είναι όρθιο και βάζω το επόμενο. Έτοιμη και αυτή η μπουκάλα, οπότε πάμε να τα βάλουμε πάνω στο μηχανάκι.
Έτοιμο το πιρούνι, σειρά έχει να βάλω το Cineblock, το οποίο κάθεται κάπου εδώ μέσα, οπότε πρέπει πάλι να βγάλω όλο τον κινητήρα μαζί με το ψαλίδι εδώ που έχει ένα πράγμα για να βάλω το καινούριο Cineblock. Πάμε μία να το κάνουμε στα γρήγορα και συνέχεια μετά έχει το ψυγείο. Λοιπόν, ένα update. Έκατσα, έκανα κάτι μικροδουλειές, όπως να συνδέσω το πισωφρένο, να συνδέσω την τρίζα του γκαζιού. Εδώ είναι το μηχανάκι. Έβαλα και το ψυγείο. Σύνδεσα κανονικά τα κολάρα. Εδώ είναι η τρόμπα νερού. Τα έχω συνδέσει όλα στο ρεύμα. Τι άλλο έκανα για να δω. Έβαλα και το σινεμπλόκ, όπως είπα. Εδώ είναι η καινούρια σωλήνα του νερού. Έτσι, εδώ είναι ο κύλινδρος και τώρα μένει να βάλω βενζίνη και λάδι μαζί, να γεμίσω παραφλού και νομίζω το βάζω μπρος. Έφτασε η ώρα. Έχω τέτοιο, είμαι πολύ ανυπόμονος να δω, να το ακούσω. Λοιπόν, πάμε να το τελειώσουμε και να το βάλω μπρος, επιτέλους. Για 4 λίτρα βενζίνη στο 1:33 μίξι βάζω τόσο λάδι για 4 λίτρα. Έτοιμο το ζυπάκι, έβαλα και την εξάτμιση, έβαλα βενζίνα με λάδι, βενζίνα ή βενζίνη, γράψτε κάτω στα σχόλια αν λέγεται βενζίνα ή βενζίνη. Εδώ είναι το παραφλού, ωραίο, ροζ, με διάφανους σωλήνες. Τώρα το μόνο που μένει είναι να βάλω την κουζόπιπα, να κατεβάσει η βενζίνη το καρμπιρατέρ, είναι εκεί, και fingers crossed, θα πάρει μπρος. Πάμε να το κάνουμε. Λίγο ρελαντί.
Νάτο. Ωραία, διχρονίλα. Όπου ακούγεται απίστευτο. Θερμοκρασία. Στροφές. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα το αφήσω να ζεσταθεί. Να φτάσει όσο φτάσει σε θερμοκρασία. Και το σβήνω και το αφήνω να κρυώσει. Και τα λέμε σε λίγο. Το εργαλείο δουλεύει άψογα. Το δούλεψα κάνα μισάωρο στο ρελαντί και έκανα και μια μικρή έτσι ένα πάνω κάτω στο πολύ χαλαρό. Έφτασε μέχρι 55 βαθμούς η θερμοκρασία όπως είναι. Οπότε τώρα που δουλεύει, δηλαδή είδα αν έχει κάπου, αν χάνει κάπου παραφλού, αν υπάρχει τίποτα περίεργο σε διαρροή κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δουλεύει super. Πολύ, πολύ, πρέπει να είναι και πολύ δυνατό. Τραβάει δηλαδή, άπαξ και σηκώσει στροφές, φεύγει, πρέπει να φεύγει η τάπα. Θα το δούμε. Οπότε τώρα το πλάνο είναι να βάλω πάλι τα πλαστικά επάνω. Απλά περιμένω να τυπωθεί στο 3D printer ένα χωνί εδώ που έχω για να βάλω ένα ανεμιστήρα που θέλω να κάνω μια πατέντα να δω αν θα δουλέψει. Αυτά, οπότε βάζω τα πλαστικά, δοκιμάζω και τον ανεμιστήρα και ξεκινάμε σιγά σιγά το στρώσιμο. Είδατε πριν στο γρήγορο βίντεο, έβαλα το βεντιλατέρ μαζί με το χωνί που έχω φτιάξει εδώ για το ψυγείο. Το χωνί μπαίνει μια χαρά. Είδατε στο βίντεο ότι έβαλα αυτό τον ανεμιστήρα. Αυτός είναι ανεμιστήρας από υπολογιστή. Το αποτέλεσμα ήταν με αυτό να δουλεύει, αλλά δεν τραβάει σχεδόν καθόλου αέρα, δηλαδή δεν έχει καθόλου δύναμη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι στο θέμα της ψήξης, δηλαδή δεν τραβάει και καθόλου αέρα. Και κατάφερα και να τον κάψω, οπότε πάει στα σκουπίδια ούτως ή άλλως. Μετά έβαλα το βεντιλατέρ που είχα, το στρογγυλό, που είναι από Piaggio μεγαλύτερο, Beverly, ξέρω εγώ τι είναι. Το έβαλα πρόχειρα με tie wrap, το οποίο κάθεται σχεδόν κέντρο, κάθεται ικανοποιητικά σωστά στο σημείο που πρέπει να είναι. Απλά το θέμα είναι ότι με αυτό έκατσα και μέτρησα με το πολύμετρο πόσα αμπέρ τραβάει όταν ξεκινάει να δουλεύει. Και μου έγραψε το πολύμετρο όταν ξεκινάει να δουλεύει τραβάει περίπου 4 με 4,5 και μόλις αρχίσει και γυρνάει τραβάει περίπου 2,5. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει καλό στα ηλεκτρολογικά. Φοβάμαι μήπως μου κάψει τα ποινία, γιατί όταν δουλεύει το μηχανάκι και του βάλεις ένα μεγάλο φορτίο, ουσιαστικά τα ποινία δουλεύουν πιο ζορισμένα.
και φοβάμαι μη μου κάψει η ποινία κτλ. Συν της άλλης ότι η μπαταρία που έχει πάνω είναι μικρή, γιατί το ζύπ δεν φτιάχτηκε ποτέ για να έχει βεντιλατέρ το οποίο τραβάει 4,5 αμπέρ πικ, ας πούμε. Οπότε λέω να το βγάλω το όλο το σύστημα, επειδή θέλω να το κάνω βόλτες στο ζύπ και θέλω να το στρώσω κτλ. Και θέλω να το κυκλοφορήσω, μέχρι να βρω ένα βεντιλατέρ που να μου κάνει, σκέφτομαι να βρω από παπί. Δηλαδή να είναι από Yamaha Krypton X ή από τα καινούργια τα SIM 185, κάτι τέτοιο που είναι πιο μικρά αλλά έχουν και δύναμη. Και λογικά δεν θα τραβάνε και 4,5 αμπέρ πικ ρεύμα. Οπότε θα κάτσω να το βγάλω. Κρίμα, στεναχωριέμαι που, γιατί έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες να σχεδιάσω το χωνί. Απλά το βάζουμε στην άκρη μέχρι να βρω το κατάλληλο βεντιλατέρ. Να κάτσω να φτιάξω και μια σωστή βάση για να βιδώσει επάνω, χωρίς να είναι με tie-wrap. Και το βλέπουμε για το μέλλον αυτό. Οπότε τώρα θα βάλω τα πλαστικά, να το τελειώσω, να το κλείσω, να το κάνουμε και καμιά βόλτα. Πάμε. Λοιπόν, λέω να κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Ό,τι είχα να κάνω μέχρι τώρα το έχω κάνει στο μηχανάκι, δουλεύει άψογα. Τώρα προέχει να το κάνω ένα στρώσιμο, θα του κάνω 300 χιλιόμετρα όπως λέει και το, όπως λένε και οι οδηγίες από το κυλίνδρο πίστονο, ώστε να πατήσει καλά το ελαττήριο. Έχει ένα προς 33 μίξη, που είναι μάλλον λίγο πλούσια σε λάδι, αλλά θα το κρατήσω σίγουρα για τα 300 χιλιόμετρα. Μετά μπορεί να το κάνω 1 προς 35, θα δείξει, θα δούμε. Οπότε έχει στρώσιμο. Τώρα για το βεντιλατέρ, σε επόμενα βιντεάκια, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν ξέρετε ένα τύπο βεντιλατέρ έτσι να είναι μικρό σχετικά, να μην είναι όσο το του Beverly το μεγάλο και να μην τραβάει και πολύ ρεύμα, γιατί όπως είπα τα ποινία υπάρχει περίπτωση να μην το αντέξουν.
Οπότε για επόμενα βίντεο έχουμε το ventilator, για επόμενα project όχι επόμενο βίντεο, γιατί το επόμενο βίντεο σίγουρα θα είναι να το κάνουμε βόλτα μετά το στρώσιμο. Ίσως φέρω και ένα Beverly 300 ενός φίλου να το συγκρίνουμε. Αυτά προς το παρόν, θα το δουλέψω, ελπίζω να μην έχει προβλήματα, να μην έχει διαρροές και τα λοιπά, να μην ξανασχοληθούμε με σύστημα ψύξης και κυλινδροπίστων και τα λοιπά. Σταυρώστε το. Οπότε θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εννοείται like. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε και τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για την προβολή. Επίσης, ό,τι απορία έχετε, γράψτε κάτω στα σχόλια ή ό,τι ιδέα έτσι για καλό να μαθαίνουμε κιόλας. Αυτά νομίζω και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε.